Καλώς ήρθατε στις οντισιόν. Καλώς ήρθατε στο MasterChef 7. Κάποιος άλλος έχει δοκιμάσει. Έχουν δοκιμάσει και οι φίλοι μου και η κοπέλα μου και... Την κοπέλα σου δεν τη μετράω γιατί αγαπιέστε και θα πει τα καλύτερα. Η μαμά μαγειρεύει καλά, πρόσχη θα πεις. Σε αλήθεια είναι ότι... Τα σκύλ της γιαγιάς δεν τα έχει κανένας σαν τη μαμά. Δεν τα έχει μαμά. Εγώ σου είπα, πρόσεχε τι θα πεις, εσύ δεν ακούς. Μην παρεξηγηθώ τώρα γιατί περνάω και από τη Λαμία συχνά πυκνά. Νιώθεις ότι δεν σε χωράει η Λαμία και θες να κάνεις πιο μεγάλα πράγματα. Όχι, ούτε αυτό να παρεξηγηθεί που είπα. Απλά εντάξει. Εσύ είσαι από εκεί, γενικά. Δεν θα σε παρεξηγήσουν. Εγώ δεν είμαι από εκεί για να με παρεξηγήσουν. Ναι, ναι, ναι. Είχε πολύ λαό. Πάρα πολύ κόσμο. Και είμαι Ηρακλής και πρώτη φορά είδα το Καφρατζόγλιο τόσο γεμάτο. Είσαι Ηρακλής. Πονεμένη γριά. Ήταν πολύ, πολύ ωραία. Πονεμένη γριά. Είδατε. Πάλι καλά, όμως δεν ασχολούνται πολύ μαζί μας πλέον. Μας λυπούνται πιο πολύ. Εντάξει, εγώ είμαι Πανιώνιος, δεν με κοιτάς. Α, και εσύ δύσκολα είσαι. Ναι. Είχα πιει ένα βράδυ πάρα πολύ. Και μου είχε έρθει μια διαφήμιση, τώρα δεν ξέρω. Πού ήθελες να κάνεις αίτηση. Για ποιο project. Να αλλάξει πάροχο. Για εδώ. Εγώ νόμιζα με πήραν καμιά καμιά να μου κάνουν αυτό δεν σου λέω, ήθελες να αλλάξεις πάροχο. Έχετε πολλά φιλιά από διαφορετικές γυναίκες. Φίλες σου. Φίλες μου, ναι. Για προξενιό ήρθες. Ανδρέα, πες μου από χόμπι τι κάνουμε. Μ' αρέσει η πασία με την αδερφή. Η πασία. Ναι. Θα την κάνω την ερώτηση. Έχετε δικό σας άλογο ή... Ναι, υπάρχει απλώς τώρα λόγω... Πήγαινε, ερχόμαστε στο εξωτερικό, το αναλάβαμε μία φάρμα. Έχετε καταθέσει πινακίδες. Ναι. Δεν σχολιάσαμε ότι είμαστε ντυμένοι το ίδιο. Total Black και οι δύο. Ζιβαγκάκι. Το ίδιο είμαστε, αυτό λέω. Και παπούτσι. Και παπουτσάκια μαύρα. Είναι και διαφορετικό φέτος γιατί δεν έχουμε ναι, όχι, ναι, 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 όχι, ναι, 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 όχι, 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 όχι. Ναι, θα τσιρίξω ή όλα καλά, εντάξει. Θα τσιρίξεις, συνάρθω. Η σύζυγος μαγειρεύει καλά. Μαγειρεύει καλύτερα από μένα. Όντως, όχι. Δεν πρέπει να πούμε κάτι. Μετά από αυτό που είπες ότι δεν τις μαγειρεύω ποτέ, κάτι πρέπει να πεις. Να το μαζέψεις λίγο. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιάνει τις ευκαιρίες από τα μαλλιά. Κι ας μην έχω. Οπότε... Λεπτόχημα, ωραίο, ωραίο. Ωραία, μου άρεσε. Έλα. Εδώ είμαστε. Γιατί μιλάς σιγά. Θα μιλάω πιο δυνατά. Κανονικά. Άκου τώρα, Τσίκα, επειδή σε έχω συμπαθήσει για κάποιο λόγο άγνωστο. Ή επειδή μένεις νεασμένη. Κοίτα την κάμερα εκεί απέναντι και πες το προφίλ σου στο TikTok. Εκεί, εκεί, εκεί. Πού, εδώ. Εκεί, εδώ, τον κύριο, τον εδώ. Κύριο. Ναι, ναι, ναι. Τσίκα Τοκ. Ήταν λίγο απότομο αυτό. Πες, είμαι ο Τσίκα Τοκ. Είμαι ο Τσίκα Τοκ. Φωνάζω γενικά. Αν θα έπρεπε να παρουσιάσεις το προφίλ σου για να κερδίσεις κόσμο, να σε ακολουθήσουν. Πώς θα το έλεγες. Σου δίνω τεράστια ευκαιρία. Ναι, γι' αυτό το λέω. Ωραία. Άλλοι θα πληρώνανε. Πολύ. Πάμε, γιατί κάνει κοιλιά το βίντεο. Πάμε. Ναι, ναι, ναι. Θα μοντάρουμε μετά, αλλά πάμε. Ναι, ναι, ναι. Για να δούμε αν είναι έτοιμο το κοτόπουλο, πρέπει να το δοκιμάσουμε. Το έχω κάνει με πιπεριά. Ο μην αλλάζει ύφος. Τικτοκοήφος, τικτοκοήφος. Λίγο μπακάλικο, αλλά. Θα σφίξουμε το πλάνο, γιατί θα σφίξουμε το πλάνο. Ένα ψέμα είναι τηλεοραστή. Δεν φαίνεται τίποτα. Αυτά τι είναι. Είναι μαϊντανό. Όχι, αυτό σίγουρα δεν είναι μαϊντανό. Τι είναι, βασιλικό. Βασιλικό. Μπερδεύω. Ο φίλο δοκίμαζε. Δοκίμαζε ο φίλο. Ναι, ναι, εννοείται. Τα τρώγε κιόλα. Τι βγάλει τώρα ουρά. Ορισμένα πράγματα. Θα πάμε, θα πάμε. Τι εννοεί. Απλά έχουμε παιδιά να μεγαλώσουμε τώρα και τρεις, ε. Το ευχάριστο είναι ότι έχετε επιβιώσει και εσύ και ο φίλος σου. Τέλεια, από το φαγητό, ναι, 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 σίγουρα. Οπότε είναι ένα δείγμα. Φίλος σου να προσέχει, ε. Ναι, δεν δοκιμάζει ό,τι βάζεις μέσα. Πώς ήταν το πιάτο. Το πιάτο ήταν. Δεν είχε πιάτο, ήταν ξύλο. Το πιάτο ήταν ευχαριστούμε που σε γνωρίσαμε. Έχω δεχτεί γενικότερα υποτιμητικά σχόλια. Ποιος τώρα, η τέτοια θα τα καταφέρει. Εγώ σου καταλαβαίνω. Εγώ σου καταλαβαίνω. Εγώ σε καταλαβαίνω, λέω, με αυτά που έχω περάσει εδώ, ναι, τον πρώτο καιρό. Τι σου πέρασε. Άσε τώρα να μην ανοίξω το στόμα μου, εδώ πέρα και γίνει χαμός. Για το μην έτοιμο. Έχεις 15 δευτερόλεπτα, θες να πεις κάτι. Θες να κάνεις ένα μονόλογο για 10 δευτερόλεπτα. Κάνε μια ρόδα. Εντάξει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη καταρχάς που βρίσκομαι εδώ και σας γνωρίζω. Ήθελα πάρα πολύ να μου δοθεί η ευκαιρία αυτή, γιατί... Τέλος χρόνου. Θα σας δώσω ένα φιλί. Άντε τώρα να σκύβεται συνέχεια. Εγώ ευθεία. Μια χαρά. Σε λουλουδάκι πάνω, αλλά δεν βρήκα στην Αθήνα. Οπότε βρήκα μόνο. Σταματήσατε σε ένα ανθοπολείο και λέτε. Τα τριαντάφυλλα πόσο να έχετε. Ιλλανδία, Λαπωνία, πάνω. Στο χωριό του Αρεβασίλη. Τι κάνω αλλιώ του Βασίλειδε. Πολύ θα είναι, φαντάζομαι, ναι, ναι. Πολύ είναι. Είναι κάμπα. Εκεί τι κάναμε. Λαπωνέζικη κουζίνα. Τα ρεπό του Αγίου. Τα ρεπό του Αγίου. Για πες. Ξεκινήσω. Α, όχι. Ο σενιόρε. Εγώ. Ο Δόνιο Ανίδης. Ο Δόνιο Ανίδης. Για το ριζοτάκι. 9 στα 10, επειδή είμαι και λίγο. Πολύ λίγο, πολύ. Τι, με τριοφρόν.
Μόλις σε βαθμολόγησες 9 στα 10. Τι μετριώθαν. Όμως να μην είναι σωστά για εσάς. Σωστά. Άλλο λέω. Εσείς κάνετε τι. Σε ρωτήσαμε τη βαθμολογία και είπες 9 στα 10. Και λες είμαι μετριόφρον. Για το. Ναι, όχι. Σκέψου να μην ήσουν. Ποια είναι η συνταγή που με τίποτα δεν θα ήθελες να μάθουν. Την το παναρισμένο κοτόπουλο. Τι βάζεις. Τι βάζεις μέσα. Δεν το λέω. Λέγε. Μία φορά άμα το. Περίμενε. Ξαναπάτα το και περίμενε. Σαν να παίζει φρουτάκια. Πάντα άλλη μία. Δεν έκατσε τον πόνους. Μία. Περίμενε. Πάτα το μία. Κιάς το. Μία. Δεν τρέχει. Ορίστε. Σου λέω σαν δουλειά. Oh my god. Αρέσει πάρα πολύ σχοινούσα. Έχει και πολύ ωραίο φαγητό εκεί. Άκου, άκου, δεν τα λέμε πολύ αυτά, γιατί πλακώνει ο κόσμος, έχουμε γίνει πολύ τώρα εκεί πέρα. Α, νομίζω μας την πέφτουν από την Ηρακλιά. Γιατί λέμε για τη σχοινούσα. Δεν θέλω τη μαύρη. Αρχή και το ευχαριστούμε για την επίσκεψη. Ή το ένα ή το άλλο. Το έχουμε αποκαταστήσει το κορίτσι. Σιγά σιγά, ναι, εκεί πάμε. Έχετε παντρευτεί εννοώ. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Να βγουν οι συνταγές και μετά. Θα τα αποκαταστήσουμε. Μπορείς να μην πιέζεις τον κόσμο σε αυτά τα ευαίσθητα ζητήματα. Τι εννοείς, του βάζω εδώ, βάζω φωτιές. Βάζω φωτιές. Όχι, όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Α, εντάξει, εντάξει. Τι συναισθηματικός ρε εσύ. Εδώ δηλαδή δουλεύετε δύο άτομα και το ένα θα φύγει. Ναι. Αν περάσει μέσα στο διαγωνισμό. Ναι. Και λες θα τα καταφέρει έτσι απλά. Θα τα καταφέρει, ναι. Αφού σου λέει το έχουν συζητήσει. Μπορείς να πιέζεις τον κόσμο. Ρε μάνα, τι έχει να γίνει. Όπω πρέπει να έχει αυτό το πιάτο τώρα πολύ χωριατήλα μέσα, ε. Ε. Αυτό είναι για πολύ κρύο, να κάνει πολύ κρύο. Και τζακάκι δίπλα και τσιμπουράκια. Ναι. Φουλ. Κάνω και εικόνες έτσι όπως το λες και εσύ τώρα. Μια παράγκα, λίγο κρύο, ένα τζάκι. Ναι, ναι. Έχει, παιδί μου, τώρα είναι γεμάτο. Φοβόμαστε και τις λέξεις, να το πω με την καλή έννοια. Έχει πολύ χωριατήλα μέσα τώρα αυτό. Μα. Ε, δεν γίνεται. Είναι ωραίο. Χωριατήλα. Μαγεία. Εγώ θα την ξαναπώ τη λέξη γιατί είναι ωραία λέξη και γεμίζει και το στόμα. Εδώ έχουμε πετύχει να έχουμε σε ένα πιάτο χωριατήλα έτσι όπως το εννοούμε. Ξαναλέω με την καλή έννοια, ε, γιατί παρεξηγούνται και οι λέξεις και φοβόμαστε να τις πούμε. Μπορώ να φωνάξω. Φώναξε ό,τι θες. Αγριεύτηκα λίγο. Το πιο μακρινό ταξίδι που έχουμε κάνει μηχανή. Με μηχανή έχω πάει Μπιλμπάο, μόνος μου. Το έχεις κάνει και εσύ με αυτό το έχω κάνει. Πολλές φορές. Πέντε φορές αυτό. Ναι, είναι να το διαχειριστείς το κεφάλι σου. Πάτρα, Αγκώνα. Ναι, Γένοβα, πέφτεις Γαλλία, παραλία, Γένοβα, και παραλία, νίκια, ιστορίες, όλα εκεί, ναι, Μονακό, ναι. Όλα αυτά τα παραμυθένια. Όξε Προβάνς εκεί όλα. Τα οποία δεν λένε και τίποτα, τίποτα, ναι. Όχι, είναι ωραία. Ναι, η διαδρομή είναι πάρα πολύ καλή. Έχει είναι... και ωραία χωριά, Όξε Προβάνς εκεί όλα, ναι, δεν μέναμε. Τι. Δεν ξέρω εγώ. Σωστά. Ποιο δείκτης, ο... αυτό. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Όλα καλά. Αυτό είναι αντίχειρας. Αυτό είναι αντίχειρας, μάλιστα. Αντίχειρας, περίμενε. Αντίχειρας, αυτό. Δείκτης. Αυτό δεν το λέμε. Μέσος. Μέσος. Δεν είπαμε. Μέσος είναι δάχτυλο. Δάχτυλο. Είπαμε μέσος. Αυτό. Παράμεσος. Και το άχρηστο, ας πούμε. Δεν χρησιμοποιείται πουθενά. Να σου πω. Αυτό για το αυτή. Όχι, μπατονέτα. Ναι, άλλο αυτό. Τι χρησιμοποιείται όμως. Θα σου έδινες ποδιά. Με αυτό το πιάτο. Ναι. Εμένα ναι. Εγώ. Επειδή είσαι εσύ. Επειδή είμαι εγώ, ναι. Επειδή είσαι εσύ και σε συμπαθείς. Ναι. Και να γυρίσεις πανηγυρικά πίσω. Ε? Πανηγυρικά, εντάξει. Δεν... γιατί δεν. Πάμε... καλά, δεν είπα να κάνεις τις κινήσεις. Ότι θα πας και θα κάνεις τέτοια. Ξέρεις ότι μοιάζεις πάρα πολύ. Είχαμε ένα παίκτη. Όχι, τι όχι. Τι περίμενες ότι θα πω. Σε ένα κωμικό ηθοποιό, τίποτα. Όχι. Να πω βασκοπορίστα του Πανιωνίου, το Βρελιώζει, το Μάκι. Ξέρεις, όχι, ε. Είναι τα παλιά. Και αν περάσει την επόμενη φάση, πώς θα χαλαρώνεις. Θα βγάλει δύο κυνηγούς από την υγεία και του φέρει. Θα βάλω έναν άνθρωπο να το προσέχει. Όχι κυνηγούς, μονομάχους. Μονομάχους και κυνηγούς. Μονομάχους. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι έτσι λίγο. Με το πω, όχι, να μην πω χαρτοπιχτικό, δεν είναι ωραία λέξη. Είσαι big blind τώρα. Είσαι big blind και μοιράζει αυτό. Α, ξέρουμε. Εγώ. Παιδί μου. Λοιπόν, μια χαρά. Όταν τελειώσει από εδώ, έχει τράπουλα. Δεν έχω. Δεν πειράζει, έχω εγώ. Οπότε είναι 2-9 το πιάτο. Είναι 2-9. Πάσολη είναι με 2-9. Άμα βρούμε και ένα 9 στο φλόπ, θα πήραμε. Μάλιστα. Κατάλαβα. Δεν έχει μείνει το μεροκάματο τίποτα. Θα φτενιστώ. Όπα. Όπα, γίτσε. Γιάννη, πες ένα τριψήφιο στον Κοντιζάν. 9-9-9.
9, 27. Τι αυτό. 2 συν 7, 9 μετά. Ιώτα. Κυραϊώτα. Είναι τέλειο. Εμένα μου άρεσε, είναι τέλειο. Γιάννη, δεν μπλοφάρεις και είσαι επαγγελματίας. Όχι, δεν είμαι επαγγελματίας. Έχουμε φάει το παραμύθι σου. Μου είχε πει δηλαδή ότι θέλω, μου λέει, να ανέβει ο πρώτος και να πει για ελάτε. Okay. Γι' αυτό μας φώναξες. Οπότε, για ελάτε να δείτε. Γι' αυτό μας φώναξες. Γι' αυτό μας φώναξες. Επειδή δεν έχουμε δει πιο κακό. Λεωνίδα. Είσαι ένα ταλέντο φυσικό που του αρέσει πάρα πολύ και βλέποντας μαθαίνει και κάνει πράγματα. Ή μας κοροϊδεύεις και έχεις δουλέψει μάγειρας και δεν μας το λες. Ήταν να σου πω. Ήταν με πίσω στους άλλους μέσα στο σπίτι να παίζετε ποκεράκι. Όχι. Με εσάς όμως θα παίξουμε κανένα πάρτι δουλειά της στα backstage. Οπότε θες, παιδί μου. Είναι εδώ, ναι, ναι, έχει έρθει. Δεν θα μπορούσε να κάνει κι αλλιώς, βέβαια. Υποστηρίζει. Με υποστηρίζει, ναι. Συγγνώμη, πάρα πολύ. Είπες, δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς. Ναι, δεν θα μπορούσε να κάνει. Μάλιστα. Γιατί. Δεν ξέρω που είναι απ' έξω, τι θα. Πώς θα αντιδράσει. Μην του δώσεις σημασία και μην του το πεις. Το αφήνουμε. Θα δείξει. Είναι status στα social. It's complicated. Δεν είναι. Με άφησε το διαβάστηκε. Ούτε εκεί δεν είναι. Ας έστελνε. Ευάγγελε, τι περιμένουμε από το Masterchef. Αυτό είπε Ευαγγέλη, θέλαμε. Περιμένουμε. Βαγγέλη. Γι' αυτό τον λέω, Βαγγέλη. Βαγγέλη, τι συνήθειες έχει η Σοφία που δεν σ' αρέσουνε. Τι συνήθειες έχει. Όλα τα κάνει τέλεια, σεφ. Τι είναι αυτός, ρε. Πω. Ρωτά μου, αγιάτρεψε. Μία συνήθεια που έχεις εσύ που δεν αρέσει στη Σοφία. Το βράδυ που γυρνάω από τη δουλειά, ανοίγω όλα τα φώτα στο σπίτι. Και ξυπνάω και κάνω και λίγο φασαρία. Εν περίοδος και γι' αυτό τώρα. Ορίστε. Θα τα κλείνεις, λέω, γιατί τώρα είναι λίγο περίεργα. Ποιος θα ήθελες από τους τρεις μας ιδανικά να μαγειρέψεις το γάμο σου. Ο κύριος Θωμάς. Ο? Ο κύριος Θωμάς. Ο Νίκος, ε! Ναι. Να πω τα ίδια που λένε όλοι. Αυτός είναι παμπώνυρος εδώ μεταξύ. Ο Θωμάς είπε. Ευάγγελε, τέλος χρόνου, συγγνώμη, κόπηκες. Συνέχισε. Έτσι εύκολα. Ο Τσάκαλος είπε ο Θωμάς, ε. Και τα είχε και έτοιμο, ωραίος. Γρήγορος. Αγγελάρε, καλώς ήρθες. Σε φάγει πανιόνιος, καλώς σας βρήκα. Α, τώρα τα λες, ε. Τώρα τα λες που χωρέσαμε την ποδιά, ε. Παίζεις κιθάρα, φαντάζομαι. Πρώτο όργανο ήταν μια κλασική κιθάρα. Κλασικά. Ναι, καλό. Έχεις μπει στη διαδικασία να αγοράσεις ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι κρέατος. Το εκτιμώ. Και θα ήθελα να το δοκιμάσω, έτσι, θα ήθελα να δοκιμάσω ολοκληρωμένη τη σκέψη. Δυστυχώς το έχεις καταστρέψει. Θα δοκιμάσετε και μετά θα πούμε. Μπορώ να μαγειρεύω άλλη μέρα ή όχι. Τέλειο. Έχεις κάνει αυτό, λόγω... αυτό το και μετά θα τα πούμε μαζί με το χαμόγελο. Λόγω συντακτικού. Είναι λίγο λόγω συντακτικού, αλλά μετά θα τα πούμε. Οπότε τώρα τι τρώω, πλανήτη, τρώω ένα πλανήτη. Ναι, σαν μετεώρ. Τα μετεώρα είναι στην Καλαμπάκα. Ναι. Αυτό είναι μετεωρίτης. Διάλεξε έναν που δεν θα φάει. Είναι μεγάλα, οπότε... Όχι, διάλεξε έναν που δεν θα φάει. Θες μας ένα τραγούδι που μέχρι τώρα περιγράφει την εμπειρία σου στο Masterchef. Μέχρι τώρα. Σάκης Ρουβάς, όλα καλά θα πω εγώ. Με Σάκη, θα ξεκινήσουμε. Θα ξεφύγω, ναι, θα ξεκινήσουμε, γιατί αισθάνομαι Σάκη, απόψε. Όλα καλά θα μας φανε. Θέλεις να ανοίξουμε απέναντι από Σωτήρι και να πουλάμε τα ίδια 2 ευρώ πιο φθηνά. Κάνουμε τα ίδια 2 ευρώ πιο φθηνά. Έχουν προσπαθήσει. Εντάξει, μια χαρά. Εμένα ο θείος μου ήταν ο Τσίκυλης. Που είχατε? Ο Δημητρής. Ναι. Είναι ο Τσίκυλης. Δεν ήταν, είναι. Είναι το παιδί, κοιτάξτε το Θεό, καλά είναι. Ναι, ναι. Δεν ήταν. Ναι, ναι. Τον πέθανε στη σειρά. Ποντιακή θα έλεγα τον κύριο... Ποντιακή γιατί τον Σωτήρι. Εντάξει, όχι ότι δεν ταιριάζει. Μια χαρά, το βλέπεις τώρα, αλλά... Οκ. Ε? Το λένε πριν. Λένε προσέξτε γιατί καίει. Όχι, παρακαλώ. Αλλά είναι δυνατό, ε. Και να δω πώς και αν θα την εκμεταλλευτείς. Όντως. Εγώ προτείνω μία μαύρη ποδιά. Όντως. Με τη μουσική πάρα πολύ. Άμα κρίνω από τα μαλλιά, πρέπει να ακούς ελληνική pop. Το βρήκατε. Ναι, πολύ ρέγγε. 4 λεπτά, παιδιά. 4 λεπτά, Δημήτρη. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Mystery Box. Το λέω με αγάπη γιατί χαμογελάς, οπότε είναι σαν να έχεις κάνει 250 κουβέρ μόνος σου. Έχει περάσει ένα δεκάλεπτο. Κάνα μια αλλαγή, ένα νέο. Περίμενε, πάρε μια ανάσα. Πάρε μια ανάσα. Σου δίνω 10 δευτερόλεπτα από μένα, πάρε μια ανάσα. Όχι, σε 10 δευτερόλεπτα μπορεί να πάρεις 3 ανάσες. Πάρτες. Έχεις παρακολουθήσει, Masterchef.
Όχι. Ποτέ. Καθόλου, ποτέ, ποτέ, τίποτα. Ποτέ. Ευχαριστούμε. Μας κολακεύεις. Σκύψε λίγο, μην εκτεθώ. Εντάξει, δεν είσαι κοντός. Αυτή είναι πολύ ψηλή, δεν το φαντάζει. Λέγομαι ο Αριστοτέλης Νικολογιάννης. Σε φωνάζουν Αριστοτέλη ή Άρη. Θα προτιμούσα Αριστοτέλη γιατί δεν ακούγεται πλέον σεφ. Με όλη την τιμή και θα μου αρέσει το όνομα. Είναι κάτι που. Εντάξει, Άρη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιο, α πούμε, με κάποιο πονόκυλο, με κάτι οτιδήποτε, υπάρχει σε εισαγωγικά το φάρμακο για να τον γιατρέψει. Αυτά. Για να έρθει με πονόδοτο, του δίνεις έναν ψυχοούζο. Για ερωτικός μετανάστης μου κάνεις, στη Λευκάδα. Ψυχολόγος είσαι, σε μπαρ πρέπει να έχεις δουλέψει. Δεν έχω δουλέψει σε μπαρ και δεν ξέρω και από ιατρικά. Μάλιστα. Ονομάζομαι Νίκος Κοντός. Γιατί κοίταξες εμένα. Άλλος έχει το όνομα, άλλος έχει χάρη. Εκεί πήγε το βλέμμα μου. Αυτό λέω, τι κοίταξες εμένα. Συνεργείο, φωτογραφείο, λογιστήριο. Πώς συνδέονται τώρα όλα αυτά. Με ναργιλέδες. Μιλάς με γρήφους, γέροντα. Έχετε υγεία να κάνετε άλλα τόσα. Απλά να ρωτήσω το εξής. Έχεις ένα φωτογραφείο και λες, καλά πάμε, δόξα τον Θεό, τα καταφέρνουμε γιατί είμαστε καλοί. Δεν ανοίγουμε για ένα λογιστήριο. Ενώ πώς προκύπτει το ένα από το άλλο, κατάλαβες. Γνωρίζεις ανθρώπους στην πορεία. Πίσω από το τιμόνι κάνω business. Ξεχωρίζω λίγο τον κύριο Σωτήρη Κοντιζά, ήταν είδωλο. Λίγο. Το λάτρευα. Ίδωλο, είδωλο ακούω. Δεν ήταν, είναι, τον πέθανε. Είναι. Δεν ήταν. Εργάζεσαι στην Αθήνα. Όχι, σεφ, εργάζομαι στη Ρόδο. Όχι, σεφ. Ναι, σεφ. Ευχαριστώ, σεφ. Ποιος είναι ο στόχος σου, σεφ. Σεφ, έχω ένα στόχο. Σεφ. Ρώτα κάτι. Ρώτα αυτό το πιάτο που θα δοκιμάσουμε. Ναι, σεφ. Είναι από το εστιατόριο. Ναι, σεφ, είναι εμπνευσμένο από το. Τι σου αρέσει να μαγειρεύεις περισσότερο. Σεφ, τα δύο τελευταία χρόνια ασχολούμαι. Είμαι υπεύθυνος στο ασιάτικο εστιατόριο που έχουμε στο ξενοδοχείο. Γι' αυτό η συμπάθεια στον κύριο Κοντιζά. Ναι. Γι' αυτό η συμπάθεια. Παλαιότερα ήμουν σε ιταλικό. Γι' αυτό η συμπάθεια στον κύριο Ιωαννίδη παλιότερα. Και τώρα ασχοληθώ με μεσογειακή. Ναι, συμπάθεια, καινούργια. Έλα, Έλισον, πρέπει να πάμε πάσο, ε. Ναι, σεφ. Τελευταίο λεπτό. Ναι, σεφ. Ναι, σεφ, σεφ. Έχει πει 147 φορές, σεφ. Έχεις πει 96 φορές, σεφ. Τις μετράω. Σεφ, το λέω πάντα. 97. Αγαπημένο πιάτο. Ναι, σεφ, είναι... 98. Δοκίμασες. Ναι, σεφ. 99. Ευχαριστώ, σεφ. Κάτω. Κάτω. Να κλείσω. Κάτω. Πώς σας φαίνεται, ε? Σεφ. Σεφ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, σεφ. 102. Σεφ. Εσείς είστε, σεφ, σεφ. Εσείς είστε, σεφ. Πέταξες δύο τώρα, ε. 104 είμαστε τώρα. Καλώς σας βρήκα, σεφ. 115. Με κοίτας, κοίτω. Και μετά. Σιωπή. Κάτι θα φανεί. Ναι. Σειρά σου. Κάτι θα φανεί. Σιγανιά, στη σιωπή. Στο μυαλό. Στο μυαλό. Τι είμαστε ακόμα? Ζωντανή. Στη σκηνή. Σαν ροκ συγκρότημα. Κι αν θα αντέξει. Θα φανεί. Κι αν θα. Το σκηνή. Θα φανεί. Θα φανεί στο συγκροτήμα. Ποιο το λέει? Αρβανιτάκι. Όχι, sorry, πρώτο ψάλτη. Sorry. Γιατί επέλεξε αυτό το πιάτο, Πέτρο? Επέλεξε αυτό το πιάτο γιατί από μικρό παιδάκι τρώγαμε τσιπούρα στο σπίτι. Γιατί ο πατέρας μου ήταν οδηγός. Περίμενα να πεις ο μπαμπάς ψάρευε. Ο μπαμπάς είναι οδηγός, οπότε τρώγαμε τσιπούρα. Πώς έρχεται τώρα με το άλλο? Ήταν σε εταιρεία με ψάρια. Α, οκ. Okay, αυτό, εντάξει. Ναι. Ορίστε, φάει την τάπα σου, Κουτσόπουλη. Πέτρο, ως γκέιμερ έχω να δηλώσω ότι έχω τερματίσει το Σάινόμπι και το Wonder Boy, τα ξέρεις. Σάινόμπι, ε. Με σπαθί είναι και τέτοια. Τι να είναι, Σάινόμπι είναι. Τι θες να είναι. Και το Wonder Boy είναι σε φάση. Πηδάω, κάνω ράνο από εδώ, από εκεί. Ναι, και πέταγε κάτι σφυράκια. Γιατί γελάς, δεν κατάλαβα. Αυτά είχαμε. Μια εβδομάδα ταξίδι. Γνώριζαν την Ελλάδα γιατί περισσότεροι δεν ερχόντουσαν από εξωτερικό. Επειδή απαντάς λες και δουλεύεις στον ΕΟΤ, να σου κάνει ο θείος Λεωνίδας την ερώτηση. Ποιο είναι το τελευταίο πιάτο που μαγείρεψες σε ένα κορίτσι που το είδες και σου. Δηλαδή, είναι απλή ερώτηση. Μια μακαρονάδα έκανα. Ναι. Η οποία. Ό,τι είχα στο ψυγείο, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Ήταν πρόσεξη πάση. Μπράβο. Ήταν λίγο γρήγορο όλο αυτό. Φύγε καλά αυτό. Με τρούφα. Α, είχε την τρούφα. Είχα λίγο Λάξη. Τρούφα από το σκάφο, είχε μείνει. Λες τα πάντα και λες και στο τέλος και τρούφα, οπότε σώνεται. Α, κυβέρνει το καράβι, η αγάπη μας. Τρίγωνα πανοράματος. Ωραία. Άδεια χέρια, έχεις έρθει. Έχεις φέρει τρίγωνα. Όχι, όχι. Τι όχι, όχι. Για την επόμενη φορά θα φέρω. Μάλιστα. Με τα λεφτά ήθελα να κάνω μια αίτηση για στάζ στο κόρ στην Κλέρ Σμιθ. Αλήθεια. Ναι, αλήθεια. Ξέρουμε, δεν μας λες να.
Από την ξέρουμε. Εγώ δεν σας ήξερα. Αυτό ξαναπέστε. Φαίνεστε σαν κούκλες ρομπότ. Νόμιζα από την ομορφιά. Όχι. Γιατί όχι, κάτσε. Και σ' αυτό, ναι. Γιατί όχι, μας το πετάς έτσι μες τα μούτρα. Θα ήθελα όσο κόβετε να πείτε και κανένα τραγουδάκι που ξέρω ότι έχετε ικανότητες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πιάτο σου είναι τέλειο. Έχουμε κανένα γνωστό, να κάνουμε τίποτα δεύτερες, να πούμε κανένα φρενάκι. Κάτι θα κάνουμε εννοείται. Για πες. Αλλά πάντα. Για πες. Δεν μπορώ να πω, είναι λίγο μυστικό αυτό. Πες να ξέρω πού κινούμαστε. Στον αδερφό μου. Για πες, για πες. Είναι ο Βαλάτης. Όντως. Όντως. Ο Βαλάτης είναι αδερφός σου. Έτσι λέμε. Φοβερό χτένι. Φοβερό χτένι. Επίτηδες την πειράγω. Γιατί δεν φτάνω. Ελάς, ε. Ετσέτερα, ετσέτερα.